ηχητικά αποσπάσματα από το έργο του Θεόφραστου Χαρακτήρες σε μετάφραση Ιβάνας Ζάζα από τις εκδόσεις το Ποντίκι, αντιπρολόγου. Γεννημένος στην Ερεσό της Λέσβου το 372 π.Χ., ο Θεόφραστος έλαβε τα πρώτα του μαθήματα πλάι στο συμπολίτη του Άλκυπο. Νέος ακόμα, έφτασε στην Αθήνα που παρακολούθησε τα μαθήματα του Πλάτωνα και έπειτα του Αριστοτέλη, με τον οποίο στη συνέχεια συνδέθηκε φιλικά. Μάλιστα λέγεται ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Τύρταμος και το άλλαξε ο Αριστοτέλης σε Θεόφραστο εξαιτίας της ευγλωτίας του που συνδυαζόταν με σοφία. Πράγματι, ο Θεόφραστος ήταν άνθρωπος συνετότατος και ιδιαίτερα αφοσιωμένος στο έργο του, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι διακρίθηκε αμέσως στην περιπατητική σχολή. Έτσι, όταν το 322 π.Χ. πέθανε ο Αριστοτέλης, η σχολή πέρασε στα χέρια του και τη διεύθυνε στο θάνατό του. Το 287 π.Χ. λέγεται ότι η σχολή του αριθμούσε 2.000 μαθητές. Αξιώθηκε μεγάλης αναγνώρισης από τους Αθηναίους και, όπως γράφει ο Διογένης ο Λαέρτιος, όταν κάποτε τόλμησε ένας Αγνονίδης να τον κατηγορήσει για ασέβεια, λίγο έλειψε να τιμωρηθεί ο ίδιος. Στην κηδεία του, πάνδημος ο αθηναϊκός λαός τον συνόδεψε ως την τελευταία του κατοικία. Ο ίδιος στη διάρκεια της ζωής του δεν αναμειχθήκε ενεργά στην πολιτική, ζώντας αποκλειστικά αφοσιωμένος στην επιστήμη και τη φιλοσοφία. Εξαιρετικό δείγμα της ευγενικής του φύσης, πέρα από τις μαρτυρίες για το πρόσωπό του που διασώθηκαν, υπήρξε η διαθήκη του, όπως μας την παρέδωσε ο Διογένης ο Λαέρτιος. Αυτός επίσης αποδίδει στο Θεόφραστο ένα ευρύτατο συγγραφικό έργο, το οποίο αριθμεί 225 βιβλία, εκ των οποίων το εκτενέστερο είναι μια πραγματεία στρατηγικής νομοθεσίας, η οποία αποτελείται από 24 βιβλία. Παρά το γεγονός ότι στον κατάλογο του Διογέννη του Λαέρτη υπάρχουν εσφαλμένες αναφορές, βιβλία δηλαδή που αναφέρονται δύο φορές με διαφορετικό τίτλο, δεν μπορεί παρά να σταθεί κανείς με θαυμασμό μπροστά στην εκπληκτική ευρύτητα των ενδιαφερόντων του Θεόφραστου, όπως και στην οργιώδη παραγωγικότητά του. Οι χαρακτήρες του Θεόφραστου είναι μια εντελώς ιδιαίτερη δημιουργία, η οποία διαφέρει από το υπόλοιπο σώμα του έργου του. Εδώ ο φιλόσοφος συγκεντρώνει 30 τύπους βασικών χαρακτήρων, μέσα από τους οποίους αναδεικνύονται οι στερεότυπες εκείνες παθολογικές συμπεριφορές των ανθρώπων, όπως αποτυπώνονται στις κοινωνικές τους εκδηλώσεις. Το εντυπωσιακότερο όλων σε αυτή την πολύτιμη καταγραφή των παθών της ανθρώπινης φύσης είναι η διαχρονικότητα αυτών των συμπεριφορών. Αν και έχουν μεσολαβήσει περί τις 2,5 χιλιετηρίδες και η ανθρωπότητα έχει πετύχει αδιανόητα εξελεκτικά άλματα, τουλάχιστον ως προς τις εφαρμογές του τεχνολογικού πολιτισμού, παρατηρούμε όχι δίχως έκπληξη ότι παραμένουν σταθερές αξίες αυτοί οι απίθανοι χαρακτήρες της παρεκκλίνουσης ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα χαρακτηριστικά της υποκρισίας, για παράδειγμα, δεν άλλαξαν στο παραμικρό. Οι κόλακες χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα. Η χωριατιά διατηρεί όλες τις χονδροειδείς εκφάνσεις της. Πόσο δύσκολα λοιπόν αλλάζουν κάποιες φυσικές κλίσεις του ανθρώπινου χαρακτήρα και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πριν απ' όλα για μας, αυτός είναι ο βασικός λόγος που καθιστά τους χαρακτήρες του Θεόφραστου αξεπέραστους. Ο κόλακας. Την κολακία θα μπορούσε κανείς να την εκλάβει ως μια ισχυρή συναναστροφή, η οποία ωστόσο ωφελεί τον κόλακα. Ο κόλακας είναι τέτοιας λογής άνθρωπος που όταν βαδίζει δίπλα στο δρόμο είναι ικανός να σου πει: «Έχεις καταλάβει ότι όλος ο κόσμος έχει στραμμένα πάνω στα βλέμματά του?» Αυτό δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλο στην πόλη μας παρά μόνο σε σένα. Έσκησες χθες την ποικίλη στο Α, γιατί μαζεύτηκαν πάνω από 30 άνθρωποι, και όταν ήρθε ο λόγος το ποιος είναι ο καλύτερος πολίτης, όλοι, και πρώτος εξ αυτών εγώ, συμφώνησαν με το όνομά σου. Και καθώς ισχυρίζεται τέτοια πράγματα, τεινάζει κάποιο χνούδι από το ημάτιο του φίλου του, και αν το φύσμα του ανέμου φέρει στα μαλλιά της κεφαλής του κανένα άχυρο, αυτός το αφαιρεί και λέει χαμογελώντας: «Βλέπεις, μόλις 2 μέρες έχω να σε δω και γέμισε η γενιάδα σου με άσπρες τρίχες, αν και στην ηλικία σου κανένας δεν έχει τόσες μαύρες όσες εσύ». Όταν μιλά ο φίλος του, ο κόλακας προστάζει όλους τους άλλους να σιωπούν και τον επαινεί όταν εκείνος είναι σε θέση να τον ακούσει, ενώ κάθε φορά που σταματάει να μιλά, επικροτεί λέγοντας: «Σωστά». Αν δε κάνει κάποιο κρύο αστείο, γελά και φέρνει το ρούχο του στο στόμα, γιατί τάχα μου δεν μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια του. Όσο συναντά στο δρόμο, τους προστάζει να σταματήσουν για να περάσει ο άνθρωπός του. Ακόμα, αφού αγοράζει μήλα και αχλάδια για τα παιδιά του, του ανθρώπου που κολακεύει δηλαδή, τα πηγαίνει στο σπίτι του και τους τα προσφέρει μπροστά στον πατέρα τους και φιλώντας τα πρώτα, τους λέει: «Παιδάκια από καλό πατέρα». Όταν δε αγοράζει παπούτσια μαζί του, λέει ότι το πόδι του είναι πιο καλοφτιαγμένο από το υπόδημα. Και όταν πηγαίνει για να επισκεφτεί ο άνθρωπος που κολακεύει κάποιο φίλο του, ο κόλακας τρέχει από πριν και λέγει: «Έρχεται στο σπίτι σου». Και έπειτα επιστρέφει και του λέει: «Τον ειδοποίησα». Φυσικά είναι και ικανός να βοηθήσει από τη γενική αγορά και στα ψώνια δίχως να πάρει ανάσα. Από τους καλεσμένους, αυτός θα είναι ο πρώτος που θα σπεύσει να επενέσει το κρασί λέγοντας: «Μας περιποιήσει ιδιαιτέρως». Και τσιμπώντας κάτι από τα φαγόσιμα του τραπεζιού αναφωνεί: «Τι εξαίσιο που είναι αυτό εδώ». Τον ρωτά αν κρυώνει και αν θέλει να του δώσει το πανοφόρι του, και καθώς τα λέει αυτά, το παίρνει και το ρίχνει στους ώμους του. Συνέχεια του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί, και όταν απευθύνεται στους άλλους, εξακολουθεί να κοιτά αυτόν. Στο δε θέατρο, παίρνει από το δούλο τα μαξιλαράκια και του τα στρώνει ο ίδιος. Για το σπίτι του λέει ότι έχει ωραία αρχιτεκτονική, για τον κήπο του ότι είναι ωραία φυτεμένος και ότι το πορτρέτο του είναι όμοιο με εκείνον.
Με δύο λόγια, μπορεί να δει κανείς τον κόλακα να πράττει όλα εκείνα με τα οποία πιστεύει ότι γίνεται αρεστός. Ο φλίαρος. Η φλιαρία είναι η διήγηση που γίνεται με πολλά και απερίσκεπτα λόγια, ενώ ο φλίαρος είναι ο τύπος που θα καθίσει δίπλα σε έναν άγνωστο προς αυτό πρόσωπο και θα αρχίσει να εγκομιάζει τη γυναίκα του, έπειτα θα πιάσει να του διηγείται τι όνειρο είδε στον ύπνο του και κατόπιν να περιγράφει το δείπνο του και ένα-ένα τα φαγητά που είχε στο τραπέζι του. Μετά, καθώς εξελίσσονται τα πράγματα, του λέει ότι οι σημερινοί άνθρωποι είναι περισσότερο πονηροί από τους παλαιότερους, ότι το σιτάρι στην αγορά το βρίσκει σε καλή τιμή, ότι η πόλη έχει πολλούς ξένους, ότι μετά τη γιορτή των Διονυσίων η θάλασσα είναι γαλήνια και ότι αν με τη βοήθεια του Διός βρέξει, η γη θα γίνει πιο έφορη και ότι αυτός τον επόμενο χρόνο θα καλλιεργήσει το χωράφι του. Επιπλέον, ότι η ζωή είναι δύσκολη, ότι ο Δάμι προς τα Ελευσίνη άναψε τη μεγαλύτερη λαμπάδα, ακόμα αναφέρεται και στον αριθμό των στυλών του Οδείου, ότι εχθές έκανα εμετό και στη συνέχεια ρωτά και τι μέρα έχουμε σήμερα. Και ότι το μήνα Βοηδοδρομιώνα γιορτάζονται τα Ελευσίνια Μυστήρια, τον Πιανοψιώνα τα Απατούρια, ενώ στο μήνα Ποσειδεώνα τα Αγροτικά Διονύσια. Και αν κάποιος δείξει ανοχή, αυτός δεν σταματά με τίποτα. Κάτι τέτοιος πρέπει λοιπόν να τους αποφεύγει κανείς πετώντας και να απομακρύνεται με μεγάλα βήματα αν δεν θέλει να καεί, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να υπομένεις στη συναναστροφή παρόμοιων ανθρώπων που δεν ξεχωρίζουν πότε είσαι απασχολημένος και πότε έχεις ελεύθερο χρόνο. Ο Πολυλογάς. Σε σχέση με τον Φλίαρο που συναντήσαμε πιο πριν, ο Πολυλογάς κατά τον Θεόφραστο διαφέρει στο ότι αυτά που λέει έχουν ιρμό. Αντίθετα, ο Φλίαρος μιλά ακατάσχετα, δίχως να έχουν τα λεγόμενά του λογική αλληλουχία. Η πολυλογία, αν ήθελε να δώσει κανείς τον ορισμό της, θα φαινόταν ότι είναι η ακράτεια του λόγου και ο Πολυλογάς, ο άνθρωπος που οτιδήποτε του πει κάποιος που θα τον συναντήσει στον δρόμο, του απαντά αμέσως. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Εγώ είμαι πληροφορημένος και αν θες να μάθεις, άκουσέ με. Αν ο άλλος τύχει και του αποκριθεί, τότε τον διακόπτει για να προσθέσει. Μην ξεχάσεις αυτό που θέλεις να πεις, καλά έκανες και μου το θύμισες, πόσο χρήσιμο είναι να μιλά κανείς, αυτό μου διέφυγε, μπήκες αμέσως στο νόημα και το περίμενα ότι θα συμφωνούσες με τα λεγόμενά μου. Και βρίσκει ένα σωρό τέτοιες εισαγωγικές φράσεις, ώστε εκείνος με τον οποίο συνομιλεί να μην έχει την ευκαιρία να πάρει μια ανάσα. Και με αυτόν τον τρόπο είναι ικανός, αφού κατατροπώσει τα άτομα, να στραφεί εναντίον ομάδων που βρέθηκαν προκειμένου να συζητήσουν τις υποθέσεις τους και να τις αναγκάσει να τραπούν σε φυγή. Εισέρχεται στα διδασκαλία και στις παλέστρες και διακόπτει τον μάθημα των παιδιών, προκειμένου να μιλήσει επί μακρόν με τους γυμναστές και τους δασκάλους τους. Αν κάποιοι ισχυριστούν πως πρέπει να φύγουν, είναι ικανός να τους πάρει από δίπλα και να τους ακολουθήσει ως τα σπίτια τους. Σε εκείνους που ρωτούν να μάθουν τι συνέβη στην εκκλησία του Δήμου, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, αλλά προσθέτει και στα λεγόμενά του από τη λογομαχία που συνέβη την εποχή που ήταν ρήτορας ο Αριστοφόντας και αυτή που έλαβε χώρα στη Σπάρτη την εποχή του Λίσανδρου, ως και τους λόγους που ο ίδιος εκφώνησε κάποτε ενώπιον του Δήμου διακρινόμενος. Ενώ δεν τα διηγείται αυτά, παρεμβάλλει και ύβρις εναντίον του πλήθους, έτσι ώστε αυτοί που τον ακούνε είτε να τον διακόπτουν, είτε να νιστάζουν ή ακόμα να φεύγουν, αφήνοντάς τον στη μέση του λόγου του. Όταν βρίσκεται μαζί με άλλους δικαστές, τους εμποδίζει να καταλήξουν σε μια απόφαση. Όταν παρακολουθεί μαζί με άλλους μια θεατρική παράσταση, τους εμποδίζει να παρακολουθούν και όταν τρώει μαζί με άλλους, τους εμποδίζει να φάνε, λέγοντας: Είναι δύσκολο για μένα να σωπαίνω και ότι η γλώσσα του τρέχει σαν το νεράκι και δεν θα κατάφερε να σιωπήσει, ακόμα και αν του φανεί ότι είναι πιο φλιάρος και από τα χελιδόνια. Υπομένει δε ακόμα και τα πειράγματα των παιδιών του, που όταν θέλουν να πέσουν για ύπνο του λένε: Μπαμπά, πες μας κάτι για να μας πάρει ο ύπνος. Ο παραμυθάς. Η λογοποιία είναι σύνθεση πλαστών λόγων και πράξεων, τις οποίες θέλει να κάνει να φαίνονται αληθινές ο παραμυθάς, ο οποίος είναι τέτοιος άνθρωπος, ώστε όταν συναντήσει το φίλο του, εγκαταλείπει το σοβαρό ύφος και τον ρωτά χαμογελώντας: Από πού έρχεσαι, τι λες, πώς είσαι, και πριν εκείνος προλάβει να πει: Είμαι καλά, ο παραμυθάς πετάγεται και ρωτά: Μην και υπάρχει τίποτα νεότερο. Ναι, και μάλιστα τα νέα είναι καλά. Δίχως δεν να τον αφήσει να αποκριθεί, προσθέτει πως δεν άκουσε τίποτα. Λοιπόν, θα ρω πως θα σε χορτάσω με σπουδαία νέα. Και έχει πάντα εύκαιρο ένα στρατιώτη ή δούλου του αστείου του αυλητή ή τον εργολάβο τον Λίκονα, που επέστρεψε από την ίδια τη μάχη και από τον οποίο ισχυρίζεται ότι άκουσε τα νέα, και όλοι εκείνοι πάνω στους οποίους στηρίζει τα λόγια του είναι τέτοιοι που δεν μπορεί κανείς να εξακριβώσει την αλήθεια. Διηγείται λοιπόν σύμφωνα με τη μαρτυρία όλων αυτών ότι ο Πολυπέρχων και ο Βασιλιάς νίκησαν στη μάχη και ότι ο Κάσανδρος συνελήφθη αιχμάλωτος. Αν μάλιστα το ρωτήσει κάποιος: Εσύ τα πιστεύεις αυτά? Θα απαντήσει: Μα το πράγμα είναι ολοφάνερο. Και ότι έχει βουήξει όλη η πόλη για την υπόθεση, και ότι η φήμη διαδίδεται και όλοι συμφωνούν και δίνουν τις ίδιες λεπτομέρειες για τη μάχη, και ότι υπήρξε μεγάλη ματοχυσία. Αυτό αποδεικνύεται και από τα πρόσωπα των αρχόντων, γιατί τα βλέπει και είναι σε όλους αλλαγμένα, προστότι δε ακόμα ότι κρυφάκουσε πως ένα σπίτι κρατούν κρυφά έναν που ήρθε προ 5 ημερών από τη Μακεδονία, και αυτός γνωρίζει τα πάντα. Και ενώ αυτά διηγείται, δεν φαντάζεστε με πόσο πιστικό τρόπο λέει: Δύστυχε, Κάσανδρε, βλέπεις πως άλλαξε τύχη.
Κι όμως κάποτε υπήρξε ισχυρός και προσθέτει. Αυτά που σου λέω πρέπει να τα γνωρίζεις μόνο εσύ. Ο ίδιος ωστόσο τρέχει ευθύς και τα διαδίδει σε ολόκληρη την πόλη. Απορώ με αυτούς τους ανθρώπους τι άραγε επιζητούν και πλάθουν ψεύτικες φήμες. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ψεύδονται, αλλά δεν κερδίζουν και τίποτα. Μερικές φορές μάλιστα κάποιοι από αυτούς, καθώς μαζεύουν στα λουτρά γύρω τους κόσμο, χάνουν και τα ρούχα τους. Άλλοι πάλι, ενώ νικούν μάχες στην ξηρά και τη θάλασσα στη Στοά, καταδικάζονται ερήμην στο δικαστήριο. Ορισμένοι μάλιστα κυριεύουν κατά κράτος με τα λόγια πόλης, παρά τα αυτά χάνουν το δείπνο τους. Το επάγγελμά τους είναι πραγματικά αξιοθρήνητο, γιατί σε ποια Στοά και σε ποιο εργαστήριο, σε ποιο μέρος της αγοράς δεν περνούν τη μέρα τους κάνοντας τους ακροατές τους να ενοχληθούν. Τόσο πολύ τους κουράζουν με τα παραμύθια τους. Ο ανεβής. Η ανέδεια μπορεί να οριστεί ως περιφρόνηση του κοινού αισθήματος προς χάρη της εσχροκέρδειας και ο ανεβής είναι τέτοιος άνθρωπος που πρώτα πηγαίνει να δανειστεί χρήματα από άνθρωπος τον οποίο δεν έχει ξεπληρώσει προηγούμενο χρέος του. Κατόπιν, αφού θυσιάσει τους θεούς, αυτός πηγαίνει να δειπνίσει σε άλλο σπίτι και τα δικά του κρέατα τα αλατίζει και τα αποθηκεύει. Μάλιστα, προσκαλεί μαζί του και τον ακόλουθό του και του δίνει παίρνοντας από το τραπέζι ψωμί και κρέας και τον προτρέπει εις επίκον όλων. Φάει καλά, Τίβιε. Όταν αγοράζει κρέας, υπενθυμίζει στον κρεοπόλη όλες εκείνες τις περιπτώσεις που έτυχε να του φανεί χρήσιμο σε κάτι, και αφού πλησιάσει τη ζυγαριά, ρίχνει μέσα κατά προτίμηση κρέας, αλλιώς κανένα κόκαλο για σούπα. Αν δεν καταφέρει να τα πάρει, έχει καλώς. Αλλιώς αρπάζει από τον πάγκο κανένα έντερο και φεύγει γελώντας. Όταν δε οι άνθρωποι που φιλοξενεί αγοράσουν εισιτήρια για το θέατρο, πηγαίνει και παρακολουθεί μαζί τους δίχως να πληρώσει, ενώ την επόμενη μέρα οδηγεί εκεί και τους γιους του μαζί με τον παιδαγωγό τους. Αν κάποιος αγοράσει κάποια αγαθά σε καλή τιμή, ζητά από αυτό μερίδιο. Πηγαίνει σε ξένο σπίτι και δανείζεται κριθάρι, και μερικές φορές και άχυρο, αναγκάζοντας μάλιστα αυτούς που του δάνεισαν να τα κουβαλήσουν επιπλέον στο σπίτι του. Είναι δε ικανός να πάει στα καζάνια με το ζεστό νερό και αφού γεμίσει τον κάδο του και ξεπληθεί, στις διαμαρτυρίες του υπεύθυνου των λουτρών, αυτός λούζεται και φεύγοντας να του πει: «Τώρα λούστηκα και δεν σου χρωστάω τίποτα. Ο χυδαίος». Δεν είναι δύσκολο να ορίσει κανείς τη χυδαιότητα, μια και συνιστά πεδαριώδη συμπεριφορά, ολοφάνερη και θλιβερή. Ο δε χυδαίος άνθρωπος είναι εκείνος που όταν συναντήσει ελεύθερες γυναίκες, εδώ εννοεί όχι δούλες, είναι ικανός να σηκώσει τα φορέματά του και να δείξει τα γεννητικά του όργανα. Στο θέατρο χειροκροτεί όταν οι άλλοι έχουν σταματήσει, που σφυρίζει όσους από τους ηθοποιούς αγαπά το πλήθος. Όταν επικρατεί σιωπή ανάμεσα στους θεατές, εκείνος ορθώνει το κεφάλι του και ρεύεται δυνατά, προκειμένου να αναγκάσει τους γύρω του να γυρίσουν να τον κοιτάξουν. Όταν η αγορά είναι γεμάτη από κόσμο, πλησιάζει εκεί που πουλάνε καρύδια, μύρτα και διάφορους καρπούς, και αφού σταματήσει εκεί, αρχίζει να τα μασουλά μιλώντας ταυτόχρονα στον πολιτή. Αν περάσει κανείς που του φαίνεται γνωστός, τον φωνάζει με το όνομά του, και ας μην είναι φίλος του, και υποχρεώνει να τον περιμένουν άνθρωποι που δείχνουν ανεβιαστικοί. Πλησιάζει ένα συχαρή άνθρωπο την ώρα που βγαίνει από το δικαστήριο, έχοντας χάσει μια σπουδαία δίκη. Ψωνίζει για τον εαυτό του και νοικιάζει αυλητρίδες, επιδεικνύοντας τα ψώνια του σε όσους συναντά, προσκαλώντας τους μάλιστα να φάνε. Στέκει μπροστά σε κουρίο ή αρωματοπολείο και διαλαλεί ότι έχει σκοπό να πιει μέχρι να μεθύσει. Ο άκερος. Η άκερη ενέργεια είναι ο λάθος χρόνος που φέρνει σε δύσκολη θέση όσους συναντούν τον ασυγχρόνιστο άνθρωπο. Ο δε ασυγχρόνιστος είναι αυτός που έρχεται να σας ανακοινώσει κάτι τη στιγμή που είστε απασχολημένοι. Βρίσκει τη στιγμή να κάνει καντάδα στην ερωμένη του όταν αυτή έχει πυρετό. Ζητά να γίνει εγγυητής του κάποιος που μόλις έχει καταδικαστεί για εγγύηση. Παρουσιάζεται ως μάρτυρα σε υπόθεση που έχει πλέον κρυφθεί. Όταν τον καλούν σε γάμο, αυτός κατηγορεί το γυναικείο φίλο. Προσκαλεί σε περίπατο κάποιον που μόλις είχε επιστρέψει πεζός από μεγάλη διαδρομή. Είναι ικανός να παρουσιάσει αγοραστή που δίνει περισσότερα χρήματα σε κάποιον που μόλις έχει πουλήσει το εμπορευμά του. Πετάγεται και αρχίζει να μιλά πάνω σε ένα θέμα που έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει γίνει αντιληπτό από τους ακροατές. Προσφέρει με προθυμία τις υπηρεσίες του σε κάποιον που δεν τις χρειάζεται και ντρέπεται μάλιστα να τις αρνηθεί. Πάει να ζητήσει στόκο από ανθρώπους την ώρα που προσφέρουν θυσία και έχουν έξοδα. Όταν μαστιγώνεται κάποιος δούλος, στέκεται εκεί και διηγείται ότι κάποτε και ένας δικός του δούλος μαστιγώθηκε παρόμοια, με αποτέλεσμα έπειτα να πάει να κρεμαστεί. Όταν παρευρίσκεται σε υπόθεση διαιτησίας, ερεθίζει τους αντίδικους τη στιγμή που αυτοί θέλουν να συμβιβαστούν. Σηκώνεται να χορέψει παρασύροντας μαζί του και κάποιον που δεν έχει μεθύσει. Ο βλάκας. Η βλακεία είναι, αν θα θέλαμε να την ορίσουμε, η πνευματική νοθρότητα στα λόγια και στις πράξεις. Ο δε βλάκας είναι ο άνθρωπος που, αφού υπολογίσει με τις ψηφίδες και βρει το άθροισμα, ρωτάει το διπλανό του: «Πόσο κάνει?». Ενώ είναι κατηγορούμενος και πρόκειται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο προκειμένου να απολογηθεί, ξεχνά τη δίκη και πάει στα χωράφια. Στο θέατρο, στη διάρκεια της παράστασης, τον παίρνει ο ύπνος και στο τέλος μένει μόνος του. Όταν έχει φάει πολύ και σηκώνεται στη διάρκεια της νύχτας να πάει στην τουαλέτα, τον δαγκώνει ο σκύλος του γείτονα. Αν πάρει κάτι ο ίδιος για να το φυλάξει, έπειτα το ψάχνει για να το βρει. Όταν ειδοποιηθεί ότι πέθανε κάποιος από τους φίλους του, προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία, αφού μελαγχολήσει και βάλει τα κλάματα, λέει: «Η ώρα η καλή».
Όταν πηγαίνει να εισπράξει χρήματα που του χρωστούν, είναι ικανός να πάρει μαζί του και μάρτυρες. Ενώ είναι χειμώνας, μαλώνει τον υπηρέτη του γιατί δεν του αγόρασε αγκούρια. Αναγκάζει τα παιδιά του να παλεύουν και να τρέχουν μαζί του, προξενώντας τους υπερκόπωση. Όταν μαγειρεύει στο χωράφι του φακί, ρίχνει δύο δόσεις σαλάτι στη χύτρα, έτσι που να κάνει τη σούπα να μην τρώγεται. Όταν ο Δίας βρέχει, αυτός λέει: «Μοσχοβολάνε τα αστέρια», ενώ οι άλλοι λένε: «Μοσχοβολάει η γη». Αν το ρωτήσει κάποιος πόσοι νεκροί πέρασαν τις ιερές πύλες για να ταφούν, αυτός αποκρίνεται: «Όσους θα θέλαμε να είχαμε εγώ και εσύ». Ο δυσιδαίμονας. Η δυσιδαιμονία δίχως άλλο φαίνεται ότι είναι ο αδικαιολόγητος όρος προς το θείο. Ο δε δυσιδαίμονας είναι ο άνθρωπος ο οποίος στη διάρκεια της γιορτής των Χωών, αφού πρώτα πλύνει από την πηγή καλά τα χέρια του και ραντίσει ολόκληρο το σώμα του με νερό από κάποιο ιερό, βάζει στο στόμα του ένα φύλλο δάφνης και έτσι κυκλοφορεί την υπόλοιπη μέρα. Αν συναντήσει μια γάτα στο δρόμο του, δεν περνά αν δεν περάσει πρώτα κάποιος άλλος ή αν δεν ρίξει τρεις πέτρες στο μέρος από όπου πέρασε η γάτα. Όταν δει φίδι στο σπίτι του, αν αυτό είναι παρίας, είδος σάκα κουφιδιού, το αποκαλεί σαβάζιο. Αν όμως είναι από τα ιερά φίδια, τότε του χτίζει ένα ίσκο. Όταν περνά μπροστά από τις λαδωμένες ιερές πέτρες, στα τρίστρα ταχύνει πάνω τους λάδι από το ελαιοδοχείο του και αφού πρώτα γονατίσει και προσκυνήσει, κατόπιν αναχωρεί. Αν κάποιος ποντικός του τρυπήσει το σάκο με το αλεύρι, τρέχει κατευθείαν στον εξηγητή και ρωτά τι πρέπει να κάνει και αν εκείνος του απαντήσει να πάει στο βυρσοδέψι να τον παλώσει, δεν του δίνει σημασία, παραφεύγει τρέχοντας να προσφέρει θυσία. Είναι δε ικανός να κάνει κάθε λίγο και λιγάκι καθαρμού στο σπίτι του με την ιδέα ότι μπήκε σε αυτό ή εκάτι. Αν στο δρόμο του κρόξουν κουκουβάγες, ταράζεται και κοκαλώνει και μόνο αφού αναφωνήσει «Η Αθηνά είναι η ανώτερη», συνεχίζει το δρόμο του. Αποφεύγει να πατήσει σε τάφο, να πλησιάσει νεκρό ή λεχόνα, γιατί καθώς ισχυρίζεται είναι πιο συμφέρον να μην μολύνεται κανείς. Την Τέταρτη και την Έβδομη κάθε μήνα προστάζει τους δούλους του σπιτιού να βράσουν κρασί, ενώ ο ίδιος πηγαίνει και αγοράζει κλάδους μυρσίνης, λιβανωτό και γλυκίσματα, και αφού επιστρέψει, όλη τη μέρα στεφανώνει τους ερμαφρόδιτους. Όταν δει κάποιο όνειρο, τρέχει αμέσως στους ονειροκρίτες, στους μάντες και στους ορνηθοσκόπους, προκειμένου να ρωτήσει σε ποιο θεό ή θεά πρέπει να προσευχηθεί. Μια φορά το μήνα πηγαίνει στους ιερείς του Ορφέα προκειμένου να εξαγνιστεί μαζί με τη γυναίκα του, εάν δε η γυναίκα του δεν ευκαιρεί με την τροφό και τα παιδιά του. Φαίνεται δε ότι είναι από εκείνους που ρατίζονται συχνά στη θάλασσα για να εξαγνιστούν. Αν συναντήσει κάποιον από αυτούς που τρώνε τις προσφορές στα τρίστρατα, στεφανωμένο με σκόρδα, τρέχει να λουστεί από την κορυφή ως τα νύχια. Και αφού προσκαλέσει τους ιερείς, τους δίνει εντολή να τον απολυμάνουν με σκυλοκρόμιδο ή με ένα σκυλάκι. Αν δει τρελό ή επιληπτικό, ανατριχιάζει και φτύνει τον κόρφο του. Ο Μεμψίμυρος. Η Μεμψιμυρία είναι τα αδικαιολόγητα παράπονα για όσα μας δόθηκαν και ο Μεμψίμυρος είναι ο άνθρωπος εκείνος που, αν λάβει μια μερίδα κρέας που του στείλε φίλος, λέει σε εκείνον που τη φέρνει: «Φοβήθηκε ο κύριος μη φάω από τη σούπα του και πιω από το κρασί του και δεν με κάλεσε στο δείπνο». Αν ιερωμένη του τον φιλήσει με πάθος, εκείνος της λέει: «Αναρωτιέμαι αν με φιλάς από την καρδιά σου». Αγανακτεί με το Δία όχι γιατί δεν βρέχει, αλλά γιατί έβρεξε καθυστερημένα. Αν βρει στο δρόμο ένα πορτοφόλι, λέει: «Ωστόσο ποτέ μου δεν βρήκα ένα θησαυρό». Αφού έπειτα από μια σειρά παρακλήσεων αγοράσει σε καλή τιμή ένα δούλο, λέει στον πολιτή: «Αναρωτιέμαι αν είναι τόσο καλό έτσι φτηνά που τον αγόρασα». Σε εκείνον που του φέρνει τα χαρούμενα μαντάτα, απέκτησε γιο, εκείνο απαντά: «Αν προσθέσει ότι χάθηκε και η μισή μου περιουσία, τότε θα λες την αλήθεια». Όταν κερδίσει παμψηφή μια δίκη, κατηγορεί αυτόν που του έγραψε τον υπερασπιστικό λόγο ότι παρέλειψε πολλά επιχειρήματα. Αν οι φίλοι του συγκεντρώσουν προς χάρη του ένα ποσό και κάποιος του πει: «Τώρα πρέπει να είσαι χαρούμενος», αυτός απαντά: «Πώς να είναι χαρούμενος, αφού και τα χρήματα στον καθένα πρέπει να επιστρέψει και από πάνω θα τους χρωστά και χάρη, γιατί τάχα τον βοήθησαν». Ο καχύποπτος. Η καχυποψία είναι η άποψη που σχηματίζει κανείς ότι τον εξαπατούν οι πάντες, και ο καχύποπτος είναι ο άνθρωπος που όταν στείλει το δούλο του για να ψωνίσει, στέλνει πίσω του έναν δεύτερο για να μάθει πόσο ακριβώς χρήματα πλήρωσε ο πρώτος για τα ψώνια. Στο δρόμο κρατά ο ίδιος τα χρήματά του και κάθε 200 περίπου μέτρα σταματά και τα μετρά. Όταν είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι, ρωτά τη γυναίκα του αν έχει κλειδώσει το χρηματοκιβώτιο, αν το ερμάρι είναι σφραγισμένο και αν έχει βάλει το σύρτη στην πόρτα της αυλής. Αν το απαντήσει καταφατικά, εκείνος δεν την εμπιστεύεται και σηκώνεται γυμνός και ξυπόλυτος από τα στρώματα και αφού ανάψει το λιχνάρι, ελέγχει μόνος του τριγύρω τα πάντα. Και μόνο έπειτα από αυτό μπορεί να πέσει για ύπνο. Από αυτούς που του χρωστούν λεφτά, ζητά τους τόκους του παρουσία μαρτύρων ώστε να μην μπορούν να του αρνηθούν. Είναι ικανός να δώσει το ρούχο του να το καθαρίσει όχι ο καλύτερος καθαριστής, αλλά κάποιος που διαθέτει αξιόπιστο εγγυητή. Αν προσέλθει κανείς να δανειστεί από αυτόν ποτήρια, το πιο πιθανό είναι να το αρνηθεί. Αν όμως του τα ζητήσει κάποιος συγγενής ή φίλος, τα δίνει και το μόνο που δεν κάνει είναι να τα δοκιμάσει στη φωτιά, να καταγράψει το υλικό τους και να ζυγίσει το βάρος τους, μάλιστα μόλις που δεν ζητά και εγγύηση. Το δούλο που τον ακολουθεί πίσω του τον διατάζει να προχωρεί μπροστά του, προκειμένου να τον εποπτεύει, μη και του φύγει στο δρόμο. Σε όσους αγοράζουν κάτι από εκείνον και το ρωτάνε πόσο κοστίζει, γιατί δεν έχω τώρα, τους απαντά:
Μην νοιάζεσαι, γιατί θα σε παρακολουθώ έως ότου να έχεις. Ο ματαιόδοξος. Η ματαιοδοξία θα αποκαλυφθεί πως είναι ο ταπεινός πόθος για τιμές και ο ματαιόδοξος το είδος του ανθρώπου, που αν προσκληθεί σε δείπνο, επιθυμεί να καθίσει δίπλα στον οικοδεσπότη. Φέρνει το γιο του για να τον κουρέψει στους δελφούς και να αφιερώσει εκεί τα μαλλιά του. Φροντίζει ο δούλος που τον ακολουθεί να είναι θείοπας. Επιστρέφει σε καινούργια νομίσματα στο δανειστή του την αργυρή μνά που του δάνεισε. Και για την καλιακούδα που τρέφει στο σπίτι του σαν κατοικίδιο, αγοράζει μια μικρή σκάλα και φτιάχνει μια μικρή ασπίδα, ώστε να την κρατά και να πηδά στη σκάλα. Όταν θυσιάσει βόδι, καρφώνει το δέρμα του μετόπι με τα κέρατα, αφού του πέρασε μακριές κορδέλες, μπροστά στην είσοδο του σπιτιού του, ώστε να βλέπουν οι καλεσμένοι το ότι θυσίασε βόδι. Αφού συνοδεύσει πομπή μαζί με τους υπείς, παραδίδει ολόκληρο τον εξοπλισμό του στο δούλο του να τον πάει στο σπίτι, και εκείνος περιφέρεται στην αγορά ντυμένος με το πολιτικό του ημάτιο και τα ατέρια στα σπιρούνια του Ιππέα. Αν ψοφήσει το σκυλάκι του από τη Μάλτα, του φτιάχνει μνήμα, υψώνοντας μικρή στήλη που γράφει «Μαλτέζικη ράτσα». Αν αφιερώσει κανένα χάλκινο δαχτυλίδι στον ναό του Ασκληπιού, το στυλβώνει και το στεφανώνει και το λαδώνει καθημερινά. Αν τύχει και είναι ένας από τους Πριτάνες, κανονίζει να ανακοινώσει αυτό στο λαό τα σχετικά με τις θυσίες. Δίνεται λοιπόν με λαμπρά φορέματα και στεφανωμένος προχωρά για να αναγγείλει. Άνδρες Αθηναίοι, εμείς οι Πριτάνες θυσιάσαμε στα γαλάξια για τη μητέρα των Θεών και η θυσία ήταν ευνοϊκή και εσείς να δεχτείτε τους καλούς Ιωνούς. Όταν δε απαγγείλει αυτά, επιστρέφει στο σπίτι του και διηγείται στη γυναίκα του ότι όλα πήγαν υπερβολικά καλά. Κουρεύεται συχνά και διατηρεί τα δόντια του λευκά, ενώ αλλάζει συχνά την ενδυμασία του πριν αυτή θαρρεί και αλήφεται με μύρο. Συχνάζει στην αγορά εκεί που συναντά κανείς τους τραπεζίτες και περνά την ώρα του στα γυμναστήρια εκείνα που γυμνάζουν οι νέοι. Στο θέατρο, όταν δίνεται κάποια παράσταση, κάθεται κοντά στους στρατηγούς. Για εκείνον δεν αγοράζει τίποτα. Αντίθετα για τους φιλοξενούμενους του, εκτελεί πρόθυμα τις παραγγελίες τους και στέλνει ελιές στο Βυζάντιο, σκύλους από τη Λακωνία στην Κίζικο και μέλη ημιτού στη Ρόδο. Όλα αυτά δε τα διηγείται στους πάντες στην πόλη. Είναι ικανός να τρέφει πίθηκο στο σπίτι του και να αγοράσει φασιανό, να έχει και περιστέρια από τη Σικελία και αστραγάλους ελαφιών και στρογγυλά ελαιοδοχεία από τους Τουρίους και καμπυλωτά ραβδιά από τη Σπάρτη και κουρτίνες με κεντυμένους Πέρσες επάνω, όπως και μικρή παλέστρα εξοπλισμένη με άμμο και σφυριστήριο. Αυτή την παλέστρα την παραχωρεί καθώς τριγυρίζει στην αγορά σε σοφιστές και δασκάλους των όπλων, όπως και σε δασκάλους μουσικής, οι οποίοι οργανώνουν και επιδείξεις. Σε αυτές τις επιδείξεις ο ίδιος φροντίζει να εισέρχεται τελευταίος, όταν πια όλοι οι υπόλοιποι έχουν καθίσει στις θέσεις τους, έτσι που οι θεατές να σχολιάζουν μεταξύ τους. Η παλέστρα ανήκει σε αυτόν. Ο Καυχησιάρης. Το δίχως άλλο, η καυχησιά θα φανεί ότι είναι η προσποίηση για αγαθά που δεν υπάρχουν, και ο Καυχησιάρης είναι ο άνθρωπος που στέκει στην προκυμαία του Πειραιά και διηγείται στους ξένους ότι έχει ρίξει πολλά χρήματα στη θάλασσα και περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την επένδυση μαζί με το πόσα έχασε και κέρδισε. Ταυτόχρονα, ενώ καυχιέται για αυτά, στέλνει το δούλο του στην τράπεζα, παρότι δεν έχει ούτε μια δραχμή σε καταθέσεις. Είναι ικανός να κοροϊδέψει και τον συνοδοιπόρο του, λέγοντας ότι εκστράτευσε μαζί με τον Αλέξανδρο και για το πώς εκείνος του φερόταν και πώς από τρία με κολλημένους πάνω τους λίθους έφερε από την εκστρατεία. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι πιο καλοί τεχνίτες είναι οι Ασιάτες και όχι οι Ευρωπαίοι. Όλα αυτά στο μεταξύ τα υποστηρίζει, ενώ δεν έχει ξεμετρήσει ποτέ από την πόλη. Ισχυρίζεται δε ότι έλαβε τρεις επιστολές από τον αντίπατρο, με τις οποίες τον καλούσε να πάει στη Μακεδονία, και ότι ενώ του παραχωρούνταν άδεια να εξάγει από εκεί ξυλία, γλιτώνοντας και τους φόρους, εκείνος δεν δέχτηκε για να μην ισχυριστούν πως είναι περισσότερο φίλος των Μακεδόνων. Σε εποχή Σιτοδίας ισχυρίζεται ότι αυτός ξόδεψε πάνω από 5 τάλαρα προκειμένου να βοηθήσει άπορους πολίτες, γιατί δεν του κάνει καρδιά να αρνηθεί τη βοήθειά του. Όταν βρίσκεται ανάμεσα σε αγνώστους, παρακαλεί έναν από αυτούς να λογαριάσει με τις ψηφίδες, και αφού με τρεις από τις χιλιάδες τις μονάδες, προσθέτει με τρόπο πιστευτό σε κάθε άθροισμα και ένα όνομα, έτσι φτάνει μέχρι και το ποσό των 10 ταλάντων. Αυτά δόθηκαν ισχυρίζεται από τον ίδιο σε Εράνους, δίχως να λογαριάζει τις τριειραρχίες και τις άλλες δημόσιες υποχρεώσεις που ανέλαβε. Πηγαίνει εκεί όπου πουλάνε άλογα και παριστάνει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή. Αφού πάει στα εμπορικά καταστήματα, ζητά είδη που κοστίζουν 2 τάλαντα, και κατόπιν βάζει τις φωνές στο δούλο του γιατί τάχα δεν πήρε μαζί του χρήματα. Ενώ κατοικεί σε σπίτι με ενίκιο, λέγει σε εκείνον που δεν το γνωρίζει ότι πρόκειται για το πατρικό του και ότι σκοπεύει να το πουλήσει, γιατί είναι σχετικά μικρό όσον αφορά τους ξενώνες που χρειάζεται για να φιλοξενεί. Ο Αλαζόνας. Η αλαζονία είναι το να καταφρονεί κανείς τους πάντες εξός του εαυτού του, και ο Αλαζόνας είναι ο άνθρωπος αυτός που λέει προς εκείνον που επήγαινε να του μιλήσει ότι θα τον δεχτεί μετά το δείπνο, την ώρα του περιπάτου. Αν κάνει κάποια ευεργεσία, τη θυμάται πάντα. Σε όσους τον διόρισαν διαιτητή, τους ανακοινώνει στον δρόμο την απόφασή του. Αν χειροτονηθεί άρχοντας, δεν αποδέχεται το αξίωμα, με τον ισχυρισμό ότι δεν έχει χρόνο στη διάθεσή του. Δεν καταδέχεται να επισκεφτεί ο ίδιος κανέναν πρώτος. Είναι ικανός να ζητήσει από αυτούς που προσπαθούν να του πουλήσουν ή να του νοικιάσουν κάτι να έρθουν στο σπίτι του τα ξημερώματα. Στον δρόμο, καθώς περπατά, δεν μιλά σε κανέναν, παραπροχωρά με το κεφάλι προς τα κάτω ή προς τα πάνω, ανάλογα με τα κέφια του.
Όταν προσκαλεί τους φίλους του σε τραπέζι, ο ίδιος δεν τρώει μαζί τους, παρά αναθέτει σε κάποιον από τους υπηρέτες του τη φροντίδα τους. Δεν επισκέπτεται κανέναν προτού στείλει κάποιον να τον προαναγγείλει. Δεν επιτρέπει σε κανέναν να μπει στο σπίτι του όταν αλείφει τα μαλλιά του με λάδι, ούτε όταν λούζεται ή όταν τρώει. Όταν συναλλάσσεται με λογαριασμούς με κάποιον, διατάζει το δούλο του να μετρήσει τις ψηφίδες και αφού τις αθροίσει, να τις καταχωρήσει σε λογαριασμό. Όταν στέλνει επιστολές, αποφεύγει να γράφει θα σου ήμουν υπόχρεος, αλλά θέλω να γίνει αυτό και ακόμα. Σου στέλνω κάποιον για να του δώσεις και να μου φέρει και θα γίνει όπως το λέω και να το κάνεις το γρηγορότερο. Ο ολιγαρχικός. Η ολιγαρχία θα έλεγε κανείς ότι είναι ο πόθος της εξουσίας που αποσκοπεί στη δύναμη και στο κέρδος. Ο δε ολιγαρχικός είναι εκείνος ο άνθρωπος που όταν ο Δήμος σκέφτεται ποιους θα εκλέξει ως βοηθούς του Άρχοντα προκειμένου να φροντίσουν από κοινού για την πομπή των Παναθηναίων, ανεβαίνει στο βήμα και λέει ότι αυτοί που θα εκλεγούν πρέπει να έχουν απόλυτη εξουσία, και αν άλλοι προτείνουν 10, αυτός ισχυρίζεται πως ένας είναι αρκετός, και προσθέτει ότι αυτός πρέπει να είναι άντρας. Από τους ομηρικούς δε στίχους, μόνον αυτόν θυμάται που λέει: δεν ωφελεί να κυβερνούν πολλοί, αλλά ένας μόνο. Από τους άλλους στίχους δεν γνωρίζει κανέναν. Βεβαίως έχει την ικανότητα να μεταχειρίζεται παρόμοιες φράσεις, όπως πρέπει μόνοι μας να συγκροτήσουμε συνέλευση και να σκεφτούμε πάνω στα θέματα που μας απασχολούν, να απαλλαγούμε από τον όχλο και την αγορά. Πρέπει να σταματήσουμε να επιδιώκουμε αξιώματα και έτσι να πάψουμε να επικρινόμαστε ή να τιμόμαστε από αυτά. Πρέπει ή αυτοί ή εμείς να κατοικούμε σε αυτή την πόλη. Καθώς βγαίνει από το σπίτι του το μεσημέρι, είναι ντυμένος στην τρίχα, κουρεμένος με τον καθώς πρέπει τρόπο, με περιποιημένα τα νύχια του, βαδίζει αγέροχα και λέει με δραματικό τόνο στη φωνή: αδύνατο να κατοικεί κανείς σε μια πόλη με τόσο πολλούς συκοφάντες και στα δικαστήρια δεινοπαθούμε από ανθρώπους που χρηματίστηκαν και απορώ τι δουλειά έχουν αυτοί οι άνθρωποι να ανακατεύονται με τα κοινά και ο λαός είναι πάντα αχάριστος γιατί ξεχνά αυτόν που του μοιράζει τα δώρα και ντρέπομαι στην εκκλησία του Δήμου όταν δίπλα μου κάθεται ένας βρώμικος κοκαλιάρης. Ακόμα λέει, πότε θα σωθούμε από τις συνεισφορές σε δημόσιες χορηγίες και τριειραρχίες που μας καταστρέφουν. Ακόμα ότι το γένος των δημαγωγών είναι μισητό. Διότι ο Θησέας είναι ο πρώτος αίτιος των συμφορών της πόλης, μια και αυτό συνάρτησε τον πληθυσμό 12 πόλεων σε μία και κατάργησε τη βασιλεία. Έπαθε όμως αυτό που του άξιζε, μια και υπήρξε το πρώτο θύμα του λαού. Και διάφορα παρόμοια ισχυρίζεται σε εκείνους από τους συμπολίτες του, οι οποίοι έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και τα ίδια πολιτικά φρονήματα με αυτόν. Ο συκοφάντης. Η συκοφαντία είναι η αγωγή της ψυχής που οδηγεί προς το χειρότερο τα λόγια, και ο συκοφάντης είναι αυτός που όταν ερωτηθεί από κάποιον, τι λόγοι είσαι άνθρωπος είναι ο Δίνα, ξεκινά όπως ακριβώς αρχίζουν αυτοί που ασχολούνται με τις γενεαλογίες. Θα αρχίσω λοιπόν από το γένος του. Ο πατέρας του λεγόταν Σωσίας, όταν όμως κατατάχθηκε στο στρατό, έγινε Σωσίστρατος, και όταν γράφτηκε στο Δημοτολόγιο, έγινε Σωσίδημος. Η μητέρα του είναι Ευγενής και κατάγεται από τη Θράκη. Στα κρυφά την αποκαλούν Κρινοκοράκα. Στην πατρίδα τους αυτές οι γυναίκες είναι από Σόη. Αυτός ο ίδιος από τέτοιους γονείς που κατάγεται είναι άθλιος και άξιος μαστιγώματος. Είναι ικανός να πει σε κάποιον: εγώ λοιπόν γνωρίζω για όλα αυτά που εσύ δεν έχεις ιδέα και ρωτάς, και συνεχίζει αναφέροντας λεπτομέρειες επί του ζητήματος. Οι γυναίκες αυτές τραβούν τους διαβάτες από το δρόμο, και αυτό είναι ένα σπίτι που εύκολα σηκώνουν τα σκέλια τους, γιατί δεν είναι λόγια του αέρα όσα λένε, αλλά πραγματικά αυτές οι γυναίκες ζευγαρώνουν στους δρόμους σαν τα σκυλιά. Γενικά συνέχεια μιλάνε για άντρες και οι ίδιες πηγαίνουν να ανοίξουν όταν τους χτυπούν την πόρτα της αυλής τους. Όταν κάποιοι επιδίδονται στη συκοφαντία, αυτός δεν χάνει την ευκαιρία να παρεύει παίρνοντας μέρος στη συζήτηση. Εγώ έχω μισήσει αυτόν τον άνθρωπο περισσότερο από όλους εσάς. Ακόμα και η φάτσα του μου προκαλεί αηδία. Όμοιός του στην πουνηριά δεν είναι άλλος και να η απόδειξη. Η γυναίκα του του έδωσε πρίκα ένα τάλαντο και από τη μέρα που του γέννησε παιδιά τη δίνει 3 χάλκινα νομίσματα για ψώνια την ημέρα και την αναγκάζει να λούζεται με κρύο νερό τη μέρα του Ποσειδώνα. Όταν από την παρέα στην οποία βρίσκεται σηκωθεί κανείς και φύγει, είναι ικανός να το σηκωφαντήσει ενώ απουσιάζει και αφού κάνει την αρχή, στη συνέχεια κακολογεί και ολόκληρη την οικογένειά του. Τέλος, συκοφαντεί και δικούς του φίλους και συγγενείς και αυτούς ακόμα τους πεθαμένους. Και τη συκοφαντία την ονομάζει παρησία, δημοκρατία και ελευθερία, συμπληρώνοντας ότι απολαμβάνει τον ασκή τη συκοφαντία. Ο εσχροκερδής. Η εσχροκέρδεια είναι η επιθυμία απόκτησης εσχρού κέρδους και ο εσχροκερδής είναι ο άνθρωπος που όταν παραθέτει γεύμα δεν προσφέρει αρκετό ψωμί. Ζητά δανεικά από κάποιο ξένο που έχει καταλήξει στο σπίτι του. Όταν μοιράζει κομμάτια από κρέας, λέει ότι είναι δίκαιο να πάρει διπλή μερίδα αυτός που το μοιράζει και αμέσως σερβίρει τον εαυτό του. Όταν πουλά κρασί, το πουλά νερωμένο ακόμα και στο φίλο του. Στο θέατρο πηγαίνει μαζί με τους γιους του τότε, όταν οι θεατρώνες επιτρέπουν την είσοδο δωρεάν. Όταν ταξιδεύει ως πρεσβευτής σε ξένη χώρα με έξοδα του δημοσίου, τα οδηπορικά που παίρνει από την πόλη τα αφήνει στο σπίτι του και ζητά δανεικά από τους άλλους πρεσβευτές. Το δούλο του που τον ακολουθεί τον φορτώνει περισσότερο από αυτό που μπορεί να αντέξει. Και για τα έξοδα του φαγητού του ξοδεύει τα λιγότερα από όλους τους άλλους. Απαιτεί το μερίδιο που του αναλογεί από τα δώρα που δίνονται στους πρεσβευτές και μετά τα πουλάει. Όταν αλήφεται με λάδι στα λουτρά, παραπονιέται ότι ο δούλος του αγόρασε χαλασμένο λάδι και χρησιμοποιεί το λάδι των άλλων.
Είναι ικανός να ζητήσει και από τους δούλους του μερίδιου από τα χάλκινα που βρήκαν στο δρόμο, λέγοντας ότι ο Ερμής, εννοεί το κέρδος, είναι κοινός. Όταν δώσει το ένδυμά του για πλήσιμο και δανειστεί άλλο από φίλο του, το κρατάει μέχρι να αναγκαστεί ο άλλος να το ζητήσει πίσω. Ποια άλλα παρόμοια σκαρφίζεται, μοιράζοντας ο ίδιος τα τρόφιμα στο προσωπικό του σπιτιού του, χρησιμοποιώντας κύπελο με φιδόνιο μέτρο χωρητικότητας, στο οποίο έχει σφυριλατήσει από μέσα τον πυθμένα του και καθαρίζοντας σχολαστικά ό,τι περισσεύει από το χείλος του μέτρου. Αγοράζει σε τιμή κάτω του κόστους προϊόντα από το φίλο του και έπειτα τα μεταπουλά πιο ακριβά. Είναι ικανός να ξεπληρώσει χρέος 30 μνών, επιστρέφοντάς το κατά 4 δραχμές λιγότερο. Όταν οι γη του αρρωστήσουν και δεν πάνε στο σχολείο, εκείνος αφαιρεί το ανάλογο από το μισθό του δασκάλου. Δεν στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο στη διάρκεια του μήνα ανθεστηρίωνα, για να μην πληρώσει τα δίδακτρα, καθώς αυτός ο μήνας έχει πολλά θεάματα. Όταν εισπράττει από το δούλο του το μερίδιο που του αναλογεί στα κέρδη, του ζητά και τα έξοδα από τη μετατροπή των χάλκινων νομισμάτων σε αργυρά. Το ίδιο κάνει και όταν ζητά το λογαριασμό από το διαχειριστή. Όταν παραθέτει στο σπίτι του το αδελφικό τραπέζι, απαιτεί για τους δούλους του φαγητό που να έχει πληρωθεί από το κοινό ταμείο, ενώ κάθεται και καταγράφει τα μισοφαγωμένα ραπανάκια, ώστε να μην τα πάρουν οι δούλοι. Όταν ταξιδεύει εκτός πόλεως μαζί με τους φίλους του, χρησιμοποιεί τους δικούς τους δούλους και το δικό του τον νοικιάζει, δίχως ωστόσο να καταβάλει τα κέρδη στο κοινό ταμείο. Είναι ικανός σε δείπνο που γίνεται στο σπίτι του με κοινή συνεισφορά, αυτός να χρεώσει τα ξύλα, τις φακές, το ξύδι, το αλάτι και το λάδι του λιχναριού. Αν κάποιος φίλος του παντρεύεται ή παντρεύει την κόρη του, αυτός φεύγει λίγο καιρό νωρίτερα για να αποφύγει να στείλει το γαμήλιο δώρο. Ο ίδιος δανείζεται πράγματα από τους φίλους του, τα οποία κανείς από αυτούς δεν θα καταδεχόταν να τα ζητήσει ποτέ πίσω, ούτε θα δεχόταν εύκολα να τα πάρει, εάν το επιστρέφονταν.